Είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές. Hello ladies and gentlemen. Ε, τι κάνετε... Καλά είστε, μπράβο. Αυτό ήταν, γεια. Λάγκα το κάνω. Έτσι εύκολα να μην τα γλιτώσετε. Καθίστε κάτω να ακούσετε τι έχω να σας πω και αυτή τη εβδομάδα. All oh, the excitement. Λοιπόν, 30 του μηνέα σήμερα και καθώς ξεπροβοδίζουμε το καλοκαίρι και επισήμως λέγοντας αντίο στον Αύγουστο, ο οποίος μας λέει, μας στέλνει φυλάκια από την κουπαστή του πλοίου και μας λέει Εντάξει, να πούμε πάλι του χρόνου και κοιτάει εμένα που κάθομαι πιο εκεί ε, στο λιμάνι και ψάχνω ένα κάδο σκουπιδιών και μου λέει «Εσύ να πας στο διάολο μαλακισμένο, δεν σε αγαπάω». Και εγώ λέω «Ορίστε, είπατε κάτι» και μου κάνει «Όχι, όχι, συνέχισε να ψάχνεις». Λοιπόν, κάπω έτσι φαντάζομαι τη σχέση μου με το καλοκαίρι, σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες, κάποιες που ακόμα αναρωτιούνται. Λοιπόν... Ε, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με, ένα, με μια πλατφόρμα την οποία την αγαπώ πολύ. Την αγαπώ πολύ γιατί είναι super. Μάλλον έχει περιθώριο να είναι super γραφική. Έχω, επεν, έχω επενδύσει, μάλλον έχω αγοράσει κάτι από αυτή την πλατφόρμα, θα σα πω. Λοιπόν, η πλατφόρμα λέγεται Κάμεο. Ωραία. Την ξέρετε, σπίτι παιδιά Είναι ο, η Aeria Gobarry πάλι μαζί μα. Όσο μέχρι να σπρίσει θα τη λέω η Aeria Δεν θα αρνούμε να πω το όνομά τη. Όλο το όνομά τη δηλαδή. Είναι η Aeria Gobarry. Και ο, ο κατά διακοπιστής ε, LOLs. Έτσι. Έτσι, έτσι θα το ονομάζω μέχρι να ολοκληρώσουμε πλήρω την καλοκαιρινή περίοδο. Λοιπόν, είναι η πλατφόρμα Κάμεο. Την ξέρετε για την, την πλατφόρμα. Ωραία. Η, η πλατφόρμα Κάμεο, λοιπόν, τι είναι. Είναι μια πλατφόρμα που μπορεί εσύ ω φαν ε, να μπει μέσα και να διαλέξει τον celebrity ή την celebrity που εσύ γουστάρει. Ωραία. Από. Αθλητέ, ηθοποιού, ηθοποιέ, μοντέλα, ό,τι μπορεί να βάλει το, το μυαλό σα. Αν έχει μπει το celebrity που στάρετε εσεί στην πλατφόρμα, όλα καλά. Μπορείτε να αγοράσετε, ανάλογα με το τι χρεώνει ο κάθε celebrity, ε, ένα προσωπικό μήνυμα. Να στείλετε δηλαδή λεπτομέρειε του μηνύματο που θέλετε να, να πάρετε, και να πείτε, ξέρω εγώ, θέλω να μου στείλει. Τι να πω, χρόνια πολλά σε αν είναι στο κάμερο σε Η οποία βέβαια, να σα πω ότι αν είναι να σας πω κιόλας αυτή τη στιγμή τις τιμές που παίζουν στο κάμεο, για να έχετε μια ιδέα, για να σας βάλω λίγο στο κόλπο. Το κάμεο λοιπόν είναι μια τέτοια πλατφόρμα. Α, υπάρχει για παράδειγμα ο Dave Mustaine, έτσι, Megadeth, ο οποίος χρεώνει 245 ευρώ το μήνυμα το οποίο σας παραδείτε εντό 24 ωρών. Η Πόλα Αμπτούλ, για παράδειγμα, έτσι, 368 ευρουλάκια, έτσι. Τι άλλο έχουμε εδώ, ο David Hasselhoff, χρεώνει 409 ευρώ για προσωπικό μήνυμα. Ναι, μετά υπάρχουν κατηγορίες Game of Thrones, Grey's Anatomy, Vampire Diaries, Sopranos. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τους τοπιούς και τις τοπίες ή τους καλλιτέχνες γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τοπιούς, είναι σεφ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι εδώ, καλά. Ο καθένας χρεώνει ότι γουστάρει. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και υπάρχουν και, και πιο φτηνοί. Ωραία. Αλλά γενικότερα, αν μιλάμε για φούλα αναγνωρίσιμου σελέμπριτη και σελεμπρετέ, μιλάμε για ένα τριψήφιο νούμερο. Το οποίο μπορεί να κάνει σε κάποιον, σε άλλον να μην κάνει. Αλλά η Μαρία Μενούνος, για παράδειγμα, με τι ελληνικέ ρίζε, 123 ευρουλάκια για να σα στείλει ένα προσωπικό μήνυμα. Πιο φτηνά, κατεβαίνουμε. Δεν είναι τη τάξη τη Πολαπντούλη η Μαρία Μενούνο τώρα. Ε, εντάξει, δεν είμαστε όλοι σαν Λοιπόν, άλλο α πούμε που βλέπω εδώ γιατί τώρα ανοίξαν λίγο οι επιλογέ μου. Ποιο είναι ο Κρι Διαμαντόπουλο. Α, ο Κρι Διαμαντόπουλο, οκ, okay, ναι. Α, είναι ο Ντέβιτ Κόχνερ στα 184, η Λίντα Paul στα 32. Να, έχουμε και φτηνού. Η Μέλλορα Χάρντινγκ στα 287, δηλαδή υπάρχουν. Ο Jack Κόλμαν στα 41 μόλι ευρώ. Έτσι που έπαιζε και το Στίβεν στη δυναστεία. Τι σα λέω τώρα. Ε, λοιπόν, είναι λοιπόν μια πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να πάτε, να μπείτε και να πείτε, ξέρω εγώ, ότι εγώ θέλω να μου πει ο Τάδε ή η Τάδε, καλή επιτυχία στη νέα μου δουλειά. Καλή επιστροφή στη δουλειά μου. Μπορεί να θέλει να μου πει για το παιδί μου. Καλώ το δέχτηκε στο μωρό. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να είναι και κάτι του στυλ Ρε Σιγκούβαρη, είσαι πολύ σπουδαία. Μπράβο. Είμαι ο Τάδε Τάδε. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει, έχω να σου πω. Έχω επενδύσει σε αυτή την πλατφόρμα και έχω αγοράσει μήνυμα για το κινηματογραφικό μου podcast, το Filmpit, από τον Λορέντζο Λάμα. Έτσι, γιατί αυτό είμαι είχα αγοράσει μήνυμα από τον Λορέντζο Λάμας φίλε και φίλοι 80 ευρώ money well spent παιδιά δηλαδή δεν ακούω κάποια στιγμή μου είχε πει κάποιο, καλά έδωσε 80 ευρώ για να πάρεις μήνυμα από τον Λορέντζο Λάμας προφανώς μου λέει ότι θα μπορούσες ότι μου είχε πει να γεμίσεις δύο φορές το αμάξι σου να πάρεις πόσα ποτά και λέω, Ναι, το αμάξιμο θα μου το γέμψε ο Λοριζολά μα. Μου κάνει, Όχι. Τα ποτά θα μου τα σέρβει ο μα. Όχι. Επομένω, πάρτε τα όλα και τι βενζίνε και τα ποτά. Not mutually exclusive. Έτσι. Με τα λέμε όλα αυτά. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση στα μπαρ τη ε, Αθήνα. Αλλά μια χαρά υπάρχουν ακόμα τα μπομπάδικα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ακόμα υπάρχουν μαγαζιά που ξυπνά το πρωί και λε. Παραπάνω οκτάνια είχε αυτό το τζιν τελικά. Έτσι. <laughs> λοιπόν, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, το κάμεο λοιπόν είναι μια τέτοια ιστορία η οποία οκ, okay, πληρώνει ουσιαστικά το μήνυμα, αλλά και πάλι σου δίνει έτσι ένα. Αν έχει κάποιο πραγματικά αγαπημένο καλλιτέχνη, σου δίνει τη δυνατότητα να το κρατήσει αυτό το βίντεο για πάρτι σου, να το έχει για πάντα. Οπότε αισθάνεσαι λίγο σκατά. Είναι βίντεο. Όχι, είναι βίντεο. Είναι βίντεο που παίρνει το τηλεφωνάκι το, το του ο καλλιτέχνη ή η καλλιτέχνη και σου στέλνει μήνυμα βίντεο. Βεβαίω. Βεβαίω. Λοιπόν, πώς έχουμε ξεκινήσει λοιπόν αυτή την κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι celebrities το παίρνουν σοβαρά και κάποιοι όχι και τόσο. Εκεί ξεκινάει λίγο το πρόβλημα. Γιατί. Εσύ έχεις δώσει τα λεφτά σου που έχει ζητήσει ο κάθε καλλιτέχνης ή κάθε καλλιτέχνητα και περιμένεις ένα μίνιμουμ ποιότητας του βίντεο. Τι γίνεται όμως όταν ο εν λόγω καλλιτέχνης για παράδειγμα έχει ένα ιστορικό που το συνδέει με τον όρο ή με λίγο παρτάλι. Έτσι και εξηγούμε. Τι γίνεται για παράδειγμα όταν ο celebrity από τον οποίο θες μήνυμα είναι ο Βιν Σνιλ, πρώην τραγουδιστή του Motley Crue, που σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις Motley Crue, ανεξάρτητα με το αν σας αρέσει, σας αρέσει η μουσική τους, έχουν ένα πλούσιο ιστορικό καταχρήσεων και ε, αλκοολικο ναρκωτικη α πούμε, ξεφτύλας, κάπως έτσι. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, υπάρχει μια ταινία αντίστοιχη, το The Dirt, έτσι στο Netflix. Και ασφαλώ, ακόμα καλύτερα να διαβάσετε το βιβλίο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ταινία, το The Dirt, το οποίο ουσιαστικά όλο το βιβλίο, για να σα κάνω ένα mini spoiler, δεν έχει κάποια φοβερή πλοκή τύπου. Και μετά έγινε αυτό, και ανεβήκαμε πάνω στο βουνό, και κατεβήκαμε και πέσαμε και αυτό. Είναι. Κάθε κεφάλαιο είναι. Αυτά που θα σου πούμε διαφορετική σειρά. Ξυπνήσαμε ναρκωτικά γυναίκε μουσική, στο άλλο κεφάλαιο είναι μουσική, ναρκωτικά, γυναίκε, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε. Και όλα αυτά με, με αυτή τη σειρά. Και κάποιο έπαθε ο Ντί, κάποιο δεν έπαθε. Ε, γνώρισα την τάδε, μετά γνώρισα την άλλη τάδε. Ε, γράψαμε το δίσκο, μέσω του δίσκου γνώρισα την άλλη τάδε. Κάναμε, ήπιαμε 10 μπουκάλια Jack Daniels, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε τα ίδια και τα ίδια. Και πάει έτσι. Μετά από κάποια στιγμή αρχίζει και έχει ένα ντεζαβού του. Μια σειρά με αυτό το κεφάλαιο, νομίζω το έχω διαβάσει. Και λε, Α, όχι, 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 είναι το προηγούμενο, μάλιστα. Εντούτοι, Εν το προτείνωσα σαν βιβλίο. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο ανάγνωσμα. Ένα αρκετά διασκεδαστικό ανάγνωσμα, αν εξαιρέσει τα κεφάλαια που είναι λίγο πιο δύσκολα. Γιατί πλέον καταραίουν κάπω οι σχέσει των. το μέλλον του Μόντ Και μέσα σε όλα πρέπει να σα ενημερώσω ότι γενικότερα ο Βίνσ Νιλ ήταν από πολλέ απόψει ο κάπω πιο προβληματικό όλων αυτών. Αυτό ο οποίο είχε διαχρονικά τα περισσότερα προβλήματα επικοινωνία και συμπεριφορά. κυρίως γιατί εάν ξέρετε το οτιδήποτε έχει να κάνει με το χερ ροκ και το ροκ τον 70 και τον 80 είναι γενικότερα ότι οι frontmen ήταν λίγο οι πιο κουμπλεξκούλιδε. Αυτό. Ο Vince Neil, λοιπόν, ο οποίο αν δεν τον ξέρει σαν φάτσα και τον εδεί, θα πει αυτό πρέπει να το πίνει το μπυράκι του και το μπυράκι των αλωνών, άμα το βρίσκει αμαρκάριστο. Για να σα εξηγήσω λίγο τη φάτσα του. Είναι κάπω γιωμάτος από ποτό ακόμα και τώρα και από οτιδήποτε και Κάποιο έστειλε, λέει, εγώ θέλω να μου στείλει ένα μήνυμα, ο Βίν Σνίλ. Υπέροχα. Στέλνει λοιπόν τα ποσά του, το τετρακοσαράκι του, γιατί ο Βίν Σνίλ λέει, εγώ μου βίνει το Μότλε Κρού, 400 ευρώ θα μου δώσει να κάνω δουλίτσα. Και στέλνει το εξή μήνυμα. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να το βάλουμε από την αρχή να παίξει λοιπόν. Είναι ο Βίν Σνίλ, ο οποίο στέλνει αυτό το μήνυμα. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι δεν ξέρετε αγγλικά, μια χαρά αγγλικά ξέρετε. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Hey, Tucker, Happy birthday, brother. Uh, this is actually from uh, Christian, Mom, Ethan, and Blake. So uh, keep on rocking, shout the devil, and, uh, and do, do some feel good stuff at four, in big old, big old 4 0, you man. All right, see you later. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ε, σε, υπάρχουν τουλάχιστον τρει φορές μέσα σε αυτό το μήνυμα που ακούμε ε, και λε είναι έτοιμο να ξεράσει. Δηλαδή, έτσι, ξεκάθαρα. Είναι έτοιμο να κάνει. Να γενέθλι. Μου στείλα το μήνυμα η μάνα σου. Αυτό. Λοιπόν, εγώ το λάτρεψα αυτό το μήνυμα γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που λέει Πήραμε 400 ευρώ. Θα του στείλουμε μήνυμα έτσι όπω είμαι. Γιατί τι θα μου πει, τα λεφτά μου πίσω. Τα πήρα. Δεν τα επιστρέφω. Το κάμερο δεν εγγυάται, α πούμε, ότι ο celebrity ή celebrity θα είναι σε κατάσταση για να σου προσφέρει δομημένο λόγο. <σίλω> Λες, εγώ θέλω το πρόσωπο. Δεν σου λέει το πρόσωπο αυτό δεν θα είναι ογροξυμμένος, γιατί εγώ να σας πω ότι όταν είχε έρθει το μήνυμα από τον Λέντζο Λάμας ήταν ογροξυμμένος. Το πρόσωπο ήταν αυτό το, το πιεσμένο από τον ύπνο. Και ήταν αυτό το «Αντί έγινε, γεια σα από το Φιλμπιτ». Ε, ήταν, ήταν, είχε χαλίκι. Να το πω έτσι. Έτσι είχε, ναι, είχε, είχε χαλίχη. Έτσι λοιπόν ε, είναι το highlight αυτών των ημερών, αυτό το μήνυμα του Neil, γιατί μου έδωσε ιδέα ότι μπορώ και εγώ να κάνω στο κάμεο. <laughs> γιατί γελάτε, γιατί γελάτε, γιατί δεν μπορώ εγώ με ένα μικρό. Δεν λέω 400 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ να προσφέρω χαρούμενα γενέθλια σε κόσμο και να γεμίζω την ημέρα τους. Γιατί γελάτε, πού είναι το αστείο. Είναι, είναι μια προσπάθειά μου να κάνω ένα βήμα παραπέρα τη ζωή μου. Γιατί, για, γιατί το βλέπετε ως αστείο, δεν καταλαβαίνω. Να μπω κι εγώ στο και κάνω, κάνω ο Μάκα ο Βασιμακόπουλο. Θέλω να σου πει χρόνια πολλά. Για να σου λέω εγώ, γεια την κάνετε, δεν σα λέω χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για τα λεφτά. φιλάκια. Ωραίο. <laughs> δηλαδή, εάν μπορεί ο να λέει αυτό εγώ δεν μπορώ, ξέρω εγώ, να λέω ε, μα εδώ ότι σήμερα θα μας δείτε στο σπίτι με τους φίλους σου και θα ψήσετε πιφτέκια. Να σας κάτσω στο μάγι. Γεια σας, φιλάκια. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας. Και, και θεωρώ ότι από τη στιγμή που φτού φτού, φτού το OnlyFans άλλαξε τι, για... <laughs> άλλαξε τη στρατηγική του οφείλω, οφείλω να βρω έναν άλλο τρόπο να βγάλω το ψωμί μου. Και λέω θα ξεκινήσω προφίλ στο κάμεο. Το οποίο δεν θα έχει, ξέρω εγώ, αυτή την. Αυτή τη λογική που, που, είχα yaşастça, με τα πατουσάκια και αυτά, όλα αυτά, αλλά θα έχει, ξέρω εγώ, ο μάκαρο, σα λέει, ξέρω εγώ, ε, κάτι για το πρωί. λέω, Γεια σα, είμαι ο Μάκη Παρασμαγόπουλο. Ξύπνα, κουτσουνάκι μου. Ξύπνα. Έχει να πάρει δουλίτσα σου. Έχει να πάρει δουλίτσα σου. Ξύπνα, χαζό Τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Μπορώ για παράδειγμα να στο κάμεο να, να μου λέτε, ξέρω εγώ, θέλουμε ένα ρίγκτον. Και να είμαι εγώ στην κάμερα και λέω. Να παίζω κάτι μόνο μου. Δεν το μουσκό. Έτσι, μην το απαγορεύεται στο κάμερα το explicit material. Ε, Όπω και στο OnlyFans, ε. ε, Δυόμιση σε πόσα πουλάκι μα να πάνε να τώρα. Αυτό είναι καπιταλισμό. Πέροχα πράγματα. Λοιπόν, οπότε ναι παιδιά, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά είναι μια, είναι μια ιδέα για μένα, την οποία... Εσύ γιατί... γιατί... Θέλω, ναι, θέλω. Ωραία. Θα είσαι, θα είσαι πρώτη μου πελάτη σας στο κάμεο. Ε, ναι, σου... Πούλες, θέλω. Ωραία, ωραία. Το οποίο μπορεί να είναι, ας πούμε, κάτι... Να καλό Πάσχα. Να το έχεις κάβα. <laughs> δηλαδή, μπορώ, α, μπορώ... να κάνω αυτό. <laughs> ναι, μπορώ να κάνω αυτό. Μπορώ να κάνω, ας πούμε, πακέτα των τριών. Δεν <laughs> ναι, είναι Χριστούγεννο, Πάσχα, απόκριε ξέρω εγώ. Γεια χαρά, ο Μπασ Μακόπουλο. Να ντυθείτε ωραία, έτσι. Λοιπόν, καλά να περάσετε και στα τα πάρτι. Φυλάκια, γεια σα. Γεια σα, γεια σα, γεια σα. Ο μόνο διαχωρισμό που, που θα κάνω, παιδιά, είναι τα Χριστούγεννα τα αγαπάω πάρα πολύ. Δεν, ξέρω ότι ενδεχομένω κάποιοι και κάποιε σα φαίνεται λίγο εξωγήινο ότι μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Αλλά είμαι αρρωστάκι με Χριστούγεννα. Ε, που, 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 είμαι πολύ. Ε, μεγάλο φαν Χριστουγέννου, σε, 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 σε σημείο συγκινησιακή φόρτιση, το τόσο πολύ αγαπάω τα Χριστούγεννα. Mm -hmm. Κάθε Χριστούγεννα έχω να πω, βλέπω το Merry Christmas Charlie Brown, έτσι, με, το, με, του Peanuts, έτσι, ε, το Animation, έτσι, με τι μουσικέ του Vince Guaraldi, να είναι καλά, μεγάλη, μεγάλη χάρη του, και ψηλά που είναι με τη μουστάκα του και τα γυαλιά του Vince Guaraldi να μα φροντίζει και να μα φωτάει. Λοιπόν, επομένω, κάμεο, σημειώστε το ω επιλογή, για τι ευχές σα, α πω, ξέρω εγώ. Α, άλλο. Γεια σα, ο Μάκη Μαρμακόπουλο. Στείλτε μου τη λίστα με τα ψώνια, σα τη λέω εγώ. <laughs> Στο σούπερ μάρκετ, να πω, Γεια σα, ο Μάκη Μαρμακόπουλο. Τυρίζει καφέ, γάλα, καμπά. Λάκια, γεια σου. Τα λέμε. Έχω να σα μιλήσω για, για, για δύο στιγμέ ακραίου ελληνισμού, οι οποίε συνέβησαν στον αθλητικό κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτη είναι, αυ, πρώτη είναι αυτή η ιστορία με τον το Σβέρμπερ και τον Τζιπά, δεν ξέρω αν είδατε όπου ο Τσιτσιπάς ρε παιδί μου κατηγορήθηκε από τον Σβέρεφ ότι χρησιμοποίησε το toilet break που δικαιούται και πηγαίνει backstage στις τουαλέτες και που δεν μπορεί να τον ακολουθήσει κάποιος εκπρόσωπος του τουρνουά για να επικοινωνήσει με τον πατέρα του για να πάρει συμβουλές. Πρώτον, συγγνώμη που μας Έλληνες και θέλουμε να είμαστε να πάσα στιγμή σε επικοινωνία με τους γονείς μας. Sorry κιόλας κύριε Σβέρεφ που εσείς δεν έχετε σχέση με τους γονείς σας. Αλλά όπως πολλοί αν άνετα γνωρίζουν οι περισσότεροι και οι περισσότερε, η επικοινωνία με του γονεί μα συμβαίνει σχεδόν πάντα στι πιο ακατάλληλε στιγμέ. Πόσε φορέ σα έχει τύχει να είστε έξω, να είστε σε meeting και να σα παίρνει η μάνα ή ο πατέρα σα. Έλα, τι κάνει. Τι... Δεν θα το σηκώσει, θα το σηκώσει. Έστω θα πει. Μάνα, δεν μπορώ τώρα, πάρα με μετά. Θα το πει όμω. Θα το σηκώσει το τηλέφωνο να το πει. Επομένω, ο τσιτσιπά τι να κάνει δηλαδή. Σου λέει ο πατέρα του, κάνει νόημα την κερκίδα. Θέλω να σου πω, θέλω να σου πω, θέλω να σου πω. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραία να βγαίνουν τα μηνύματα και τα μηνύματα να ήταν. Να σου πω, αγόρι μου, πίνει μάνα τώρα. Γεμιστά τα τρώ. Και να δω τι τυπά, ρε να παίζω αγώνα τώρα. Ναι, 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 όχι, εντάξει, εντάξει. Ε, να εν σου πω, μου η μελιτζάνα μου σε καλά, ίσω το μάγει ή η πιπεριά. Δεν πάτε να παίζω αγώνα τώρα, η πιπεριά. <συκλή> λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ. Πρέπει να βγω, γεια σου. Ε, να κάτι γιατί έχει <συκλή> δρόση πολύ. Ναι, 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 εντάξει, να Όχι, να βάλει γιατί είναι να αλλάξα τα ρούχα. Όντω τα άλλαξε τα ρούχα, γιατί αυτό ήταν η δικαιολογία του Στέφανου ότι είπε, ξέρω εγώ, ότι ε, ήθελα να αλλάξω. Είμαι πολύ δρομένο. Σέξι. Ε, ήμουν πολύ δρομένος και δεν ήθελα, δεν μπορούσα να αλλάξω εκεί πέρα. Το οποίο εγώ το καταρρύπτω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχουμε και λίγο ε, πιπεράτο. Ξέρεις λίγο στριπτή. Να εδώ βγέ, βγάζει το σοτσάκι ο Στέφανο, βάζει ένα άλλο. Και... Τυρίρι, και τέτοια. Αλλά οκ, okay, μα το κόψαν αυτό. Οκ. Okay. Ο Σβέρεφ έξαλλο ότι το κάνει λέει, σε κάθε τουρνουά αυτό. Το οποίο μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό από τη στιγμή που μιλάμε για Έλληνα. Σε κάθε τουρνουά προφανώ θα του στέλνει μηνύματα και θα τον παίρνει τηλέφωνο ο, ο, ο πατέρα του ή μανα του. Τι λέει, Ελά, Στέφανε, παίζει το γκέι, τελειώσει. Ζωτάκι. Ε, toilet break, να πάρω, ευχαριστώ. Ε, μανα, τρίτο έτοιμο αυτό. Ε, δεν έχει, δεν έχει. Πώ ήταν, το 2-0 σκαφίσει. Το γύρισε, το γύρισε. Το γύρισε, είναι 2-2. Α, θα αργήσει. Ναι, θα αργήσω, μα στον πατέρα σου έχει μιλήσει τώρα στο άλλο thread, στο άλλο messenger. Μα λέει, ο τι ώρα θα γυρίσουμε. Πέστε μετά τι 6, θα πάει tie break αυτό. Εντάξει. Μαμά θα πάει tie break. Εντάξει, εγώ είμαι Λοιπόν, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό και δεν καταλαβαίνω πού το πρόβλημα σε αυτό. Πέσαμε όλοι να το φάμε. Δηλαδή, άμου τον εσταυρώνουμε επειδή είναι λίγο elite και λίγο νεοπλουτίστ και το να τ' άλλο, και όταν εκφράζει κατά πάσα πιθανότητα μια βαθύτατα ε, ελληνική ανάγκη τη επικοινωνία με του γονεί, ακόμα και στι πιο ακατάλληλε στιγμέ, πέφτουν να το φάμε και εκεί. Αποφασίστε κύριοι και κυρίε τι θέλετε από τον Στέφανο Τζιπά. Να είναι Έλληνα για να μην είναι. Και εμένα προσωπικά δεν με χαλάνε οι πιπεργές, οι γεμιστέ, σε περίπτωση που κάποιο ενδιαφέρεται. Ούτε οι μελιτζάνε. Οι ντομάτε δεν μου πολύ αρέσουν. Η πυπεριά γεμιστή είναι αρρώστια δεν είναι ωραία η εμπειρία γεμιστή. Δεν, συγκρίνεται τώρα με ντομάτα και γεια μα και παγιές. Λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν συμβάν, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήθελα να το αφήσω να, να κάτσει, να γιομίσει. Είχαμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό στο... στο, γαλλικό πρωτάθλημα και που παίζανε οι, οι, οι με τη Μαρσέιγ. Ε... όπου οι οπαδοί τη Νίσ άρχισαν να κράζουν τον Τιμήτρη τον, τον, τον Παγιέ. ένα παιδί που εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο όνομα στην πιάτσα, αλλά whatever. Και ο Δημήτρη Παγέ, επειδή δεν είναι το καλύτερο παιδί στην πιάτσα, απάντησε, αν και δεν χρειάζεται να είσαι το καλύτερο παιδί στην πιάτσα για να σπάσει κάποια φάση και να απαντήσει σε κάφρου που σε βρίζουνε. Και έγινε το σύστρικλο. Κατέβηκε κόσμο, μπήκε μάλλον ο κόσμο στο γήπεδο και βάρεσε ο παδού τη, μάλλον του παίκτε τη Μαρσέη. Υπήρξαν και τα, φωτο... Και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα κτλ. κτλ, κτλ. Και, μέχρι εκεί λε, οκ, okay, τα έχουμε δει και εδώ άλλωστε αυτά. Όμω έρχεται ο πρόεδρο τη νη. Με βαθύ τα ελληνική λογική, και γι' αυτό λέω ότι η League μπορεί να μην ξεκινήσει τόσο γρήγορα όσο τα άλλα ξένα πρωταθλήματα, αλλά δίνουμε μαθήματα. Εμεί του ανοίγουμε του δρόμου. Λοιπόν, και λέει ο πρόεδρο νη, ο Ζαν Πιέρο Ριβέρ με το όνομα, ο οποίο άνετα έχει με αυτό το όνομα. Έτσι, άνετα, λέει λοιπόν ο Ζαν Πιέρ Οριβέρ, ότι εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέει, για τον άδοξο τρόπο που έλξε, που έλξε το ΜΑΤΣ και έριξε τι ευθύνε του φιλοξενούμενου. Ε, δηλαδή, και να έχει φάει ξύλο από του οπαδού τη γηπεδού ομάδα, και να βγαίνει ο και να λέει: Καλά, δεν τρέπεστε, ρε. Δηλαδή, σιγά, δεν σα φάξανε. Φάγατε 5-6 μάπε. Βγείτε έξω στο γήπεδο, ρε Φλόρι, να παίξουν το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Και είπε ότι θεωρεί ότι δεν έπρεπε ε, ε, να γίνει αυτό το πράγμα ότι θα μπορούσε ε, καταλητικό ρόλο στο να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, είτε αντίδραση δύο παιδιών τη Μαρσέγγ να επιστρέψουν τα μπουκάλια σε εξέδρε. Γιατί σου λέει, δεν τα επιστρέψει τα παιδιά μα, οι κερκίδε δεν τα μπουκάλια. Κάπου πρέπει να τα δείξουν. Να τα κρατήσουν εκεί πέρα, που είναι εκεί πέρα μαζεμένε κερκίδε, να τα αφήσουν κάτω να γλιστρεί κανένα, να στραπουλεί κανένα στράγαλο, να σκοτωθεί κανένα. Αυτό θέλουν οι, οι κυρίε τη Μαρσέγγ. Να πεθάνουν ο παδί τη νη για πάρτι του. Θα πετάξουν τα μπουκάλια στο γήπεδο. Τώρα έτυχε να χτυπήσει κάποιο παίκτη τη Εντάξει, συγγνώμη, λάθο του. Δεν στοχεύσαν καλά. Αλλά και εσεί, είναι ανάγκη να γίνεται έτσι. Και συνεχίστηκε το σκηνικό βεβαίω και οι δηλώσει του. Πώ τον είπαμε, τον κύριο. Ε, Μιζοντάγιε, τον κύριο Ριβέρ, για σένα, αγκούβαρε. Λοιπόν, δεν αλλάξω το όνομά του, επίσης, γαλλικά, έτσι δεν ξέρει γαλλικά. Λοιπόν, ε, είναι απογοητευτικό που είχαμε τέτοιο φιλάνι στον αγώνα. Α, καλοσύνη σου. Τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Οι άντρε ασφαλεία τη Μάρσέικ δεν έπρεπε να είχαν μπει στον αγωνιστικό χώρο και να χτυπήσουν του παίκτε μα. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί η Μάρσέικ δεν βγήκε να ξαναρχίσει το μάτς. Έτσι. Δηλαδή, οι άντρε ασφαλεία τη Μαρσέη θα έπρεπε να ντρέπονται που μπήκαν στο γήπεδο έτσι, για να προστατεύσουν του παίκτε του που τρώγανε ξύλο από του δικού μα, που του πετάγανε και μπουκάλια αρχικά. Και λε, μέχρι εκείνο το σημείο θα μπορούσε να πει ότι κάπω πάω να χρυσώ στο χάπι για μα. Αλλά μπαίνουν οι, οπαδοί τη ομάδα σου μέσα. Και λε μετά στου φιλοξενούμενου, καλά, ναι, μετά του διώξαμε, βήγα, μην κάνετε έτσι. Δηλαδή, είχατε μια κοκκινίλα εδώ από μια σφαλιάρα. Ε, όταν, όταν κουρεύεστε, δεν τρώτε φατούρο για το κούρεμα. Πάτε σπίτι σα μετά και κλαίτε. Όχι, συνεχίζετε τη μέρα σα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια βαθύτατα ελληνική αντίδραση, η οποία ε, ξεκάθαρα σημαίνει ότι στη Γαλλία βλέπουν ελληνικό παραγοντισμό εκεί όπου τα πάντα δεν είναι όπως τα νομίζουμε δηλαδή ε, δέχεται κάποιο παράγοντα, προπονητή, παίκτη κάτι στο κεφάλι. Ε, ψέματα το έκανε. Ε, είναι δική μας οι δικοί μα οι φίλαθλοι οι οποίοι φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα, πετάνε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ε, δεν τα ακούσατε καλά εσεί. Ήταν παρεξήγηση, προβοκάτσια. Προβοκάτσια από το αγαπημένο μου ότι ήταν άλλοι φίλαθλοι άλλων ομάδων μέσα στο γήπεδο μα, φρόντες τα δικά μα χρώματα. Και ήταν αυτοί οι οποίοι κάναν τα κακά πράγματα, και όταν μετάφουναν τα τα κακά πράγματα, βγάλαν τα κασκόλα, πήγαν σπίτι τους και. Ε, 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 βλέπετε τι γίνεται. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν έχει ένα πρωτάθλημα, το οποίο σαν ολικό προϊόν είναι ποιοτικό, γιατί έχει παράγοντε από το πάνω ράφι. Πανω ράφι εννοώ και που είναι τσόντε, έτσι. Που είναι τα ερωτικά περιοδικά. Όταν έχει παράγοντες από το πάνω ράφι. ράφι ε, Παίχτε από το πάνω ράφι, ράφι ασφαλώ. Όταν έχει γήπεδα από το πάνω ράφι. Έτσι όταν έχεις και διαιτητέ από το πανοράφι, γιατί όχι, ναι, και διαιτητέ από το πανωράφι, Και μην ξεχνάμε ότι από τι μεγαλύτερε στιγμέ, όσο έχει να κάνει με τι γηπαιδικέ εγκαταστάσει που έχουμε ζήσει, που εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν το έχουν αποθανατήσει περισσότεροι και περισσότερε. Κάποτε είχε έρθει στην Ελλάδα πριν καταλήξει στον Ολυμπιακό ο, ο περίφημο Ζαϊρή. Ο κ. Ζαϊρή, ο οποίο είχε έρθει από τη Σωσό, αν θυμάμαι καλά, για λογαριασμό του Αστέρα τη Και είχε έρθει στο γήπεδο του Αστέρα, το οποίο και ο φανατικότερο φίλο του Αστέρα να είσαι, δεν το λε, ρε παιδί μου, και διαμάντι. Δεν το βλέπει και λε, ρε, εσύ. Τι βελοντρόμι είναι αυτό, τι, 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 τι παρακανά είναι αυτό. Έχει, α πούμε, μια μεριά που μπάζει. Έρχεται το αέρα και αυτό. Και ο αθεόφο ο Ζαϊρή, λε. Μου έκανε εντύπωση το πλάνο τη ομάδα. Το ακούμε. Γιατί είναι κάτι θεωρητικό που έρχεται. Μου έκανε εντύπωση η ακαδημία τη ομάδα. Γιατί έχει καλό υλικό. Το οποίο έρχεται. Μου έκανε εντύπωση ρε παιδί μου κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο να το αποδείξεις άμεσα ότι υπάρχει. Αυτό είναι το σωστό να λες. Και ο αθεόφοβος έχοντας έρθει από τη Ligue πόσο ε, που όσο να πεις έχει κάποιες εγκαταστάσεις εγώ καλύτερα από την Ελλάδα. Λέει, είμαι φοβερά αντιπροσιασμός τσκ... από τις εγκαταστάσεις του Αστέρα. Και λες αλήθεια τώρα. <ΣΣΣΣ> αλήθεια τώρα. Σοβαρά τώρα. Αυτό βρήκε να πεις. Δηλαδή ήρθες στο το του Αστέρας Τρίπολης και είπες... «Ε, προ... Ξαναλέω, δεν έχει έρθει, έρθει από το πράγμα τη Μάλτα. Έτσι, έχει έρθει το πρωτάθλημα τη Γαλλία. Και βλέπει την καταστάσταση του Ατέρα Τρίπολη και λε: Ρε, εσύ, πα, τι παράδεισο είναι αυτό. Επιστροφή στην Γαλάζια Λίμνη. Χαμό. Λοιπόν, και αυτό το είπε ο Ζαήρη. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όταν έρχεσαι σε επαφή με τον ελληνικό, με τον ελληνικό ποδόσφαιρο ειδικότερα, δεν μπορεί παρά να το θαυμάσει και να προσπαθήσει να το αντιγράψει και να προσπαθεί να το βάλει την ψυχούλα σου. Επιστρέφοντα λοιπόν στο θέμα με τον πρόεδρο τη Νη, είναι πασιφανέ ότι το γαλλικό πρωτάθλημα αποφάσισε επιτέλους να σταματήσει να προσπαθεί να κυνηγήσει τα άλλα πρωταθλήματα τα πιο προηγμένα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας και όλα αυτά και να πάρει μαθήματα από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι για τους μόρτες το ελληνικό έτσι για το ελληνικό πρωτάθλημα όπως έχω πει και πριν από λίγο καιρό όταν ας πούμε οι άλλοι λέγανε να ξεκινήσουμε και έχουν ξεκινήσει να παίζουν μπάλα και παίζουν παιχνίδια το δικό μα το πρωτάθλημα είπε μπα. Άστο. Πόσο έχουμε 15 Αυγούστου. Σιγά, μην ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Άστο. Καλά είμαστε εδώ. Και περνάει ο καιρό. Ο καθένα κλείνει συμβόλαια με όποιον γουστάρει. Άλλοι από εδώ. Άλλοι από εκεί. Στο τέλο πιστεύω ότι θα έρθει η, η, η όμορφη εκείνη τη στιγμή που η κάθε ομάδα θα βγαίνει μόνη τη να βρει σπόνσορα για τα τηλεοπτικά τη δικαιώματα. Θα πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και στη γειτονιά και θα λέει ε, Καλησπέρα. Ε, αυτά τα τορολογία. Ε, ένα, τα cornflakes και μήπως είναι εδώ ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ. Ε, τι θέλετε. Ε, τίποτα, πουλάμε τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά, τα θέλετε εσείς, τα, θέλετε να τα αγοράσετε. Εμεί δεν μείνει μάρκετ. Εντάξει, ό,τι έχετε, δεν έχουμε θέμα. Δεν... εντάξει, έχουμε μιλήσει και μια ψυσταριά εδώ πέρα. Εντάξει, κάπω θα γίνει. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να πάμε. Αν σεβόμαστε το προϊόν, πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα, τα ξενόφερτα τύπου Πήγαμε σε κανάλια συνδρομητικά και πουλήσαμε τα δικαιώματα και κάτι μπουρδες να κάνουμε μάρκετινγκ, τίποτα. Τοπικές επιχειρήσεις να αγοράζουν τα τηλεοπτικά τα, τα δικαιώματα των τοπικών ομάδων και μετά διαφήμιση με ντελάλιδες. Ντάτσουν, έτσι, μεγάφωνο, ακούσατε, ακούσατε, τα δικαιώματα της, τα του ΑΟ Τραχανοχωρίου ε, σε συνεργασία και sponsorship με την ε, ψησταριά ο Χρήστο. Εκεί είμαστε, παιδιά. Για εκεί είμαστε. Α το πάρουμε απόφαση. Ας αγκαλιάσουμε τον πραγματικό μας χαρακτήρα. Εγώ αυτό λέω. Και μιλώντα για πραγματικό χαρακτήρα, και θέλοντα να μπω έτσι στο τελευταίο θέμα του σημερινού podcast, θέλω να σα μιλήσω τώρα που περάσανε οι διακοπές και μπαίνουμε σιγά-σιγά σε. Δεν θα, δεν θα πω αυτό το ανέσχυτο το καλοχημώνα που λέτε διάφοροι. Και ακόμα και εγώ που δεν μου αρέσει το καλοκαίρι, με εκνευρίζει σαν έκφραση. Έτσι, δεν, δεν τον μπορώ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά και να μιλήσετε κι εσεί οι ίδιοι στου εαυτού σα και σε αυτέ σα ειλικρινά, τι είναι αυτό που σε μια χώρα που έχει 363 ημέρε ήλιο πάνω κάτω, τι είναι αυτό που σα κάνει τόσο λησασμένο το καλοκαίρι. Τώρα που έχετε πάρει μια ανάσα και έχετε απομακρυνθεί λίγο. Τι είναι αυτό που σας λυσάει τόσο πολύ. Τι είναι αυτό, αφού ούτως ή άλλως αυτή η αυτη ζέστη έχει, ήλιο έχει. Τι είναι αυτό που σας κάνει τέτοιους και τέτοιες, γιατί, γιατί μας το τρίβετε στη Μούρη κάθε χρόνο. Τι είναι αυτό που σας, σας πρόχνει προς τα εκεί. Θέλετε να παίξετε ρακέτες, πήγετε παίξτε ρακέτες. Όχι, 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 μισό λεπτάκι, όχι. Εδώ τραβάω a line in the sun, όχι ρακέτες παιδιά, όχι, όχι ρακέτες. Και βλέπω με χαρά έτσι κάνοντα ένα μικρό τιτούρ από το θέμα μου, βλέπω με χαρά ότι οι νέε γενιέ δεν παίζουν τόσο πολύ ρακέτα και σα το δίνω αυτό, νέε γενιέ, και μπράβο, αν και ακούτε χάλια μουσική, ε, ω επιτοπλίστων. Όχι, και τελείω. Ε, καλά, εντάξει, ακούγομαι λίγο γέρο. Θα μου περάσει. Δεν θα μου περάσει. Θα πιθάνω. Ε, ναι, that's the way it goes. Δεν παίζετε πολύ ρακέτα και σα το, το, δίνω αυτό. Δεν ασχολείστε γενικά με κάποιο άθλημα στην παραλία, έχω παρατηρήσει. Κάνα beach volley λίγο, που συνήθω είναι καλό ότι είναι λίγο πιο εκεί. Είναι στι πίσω πλευρέ τη παραλία, το οποίο είναι ωραίο. Ενώ οι, και οι, 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 Ρακε... Όχι, το, το θηλυκό. Ρακετίστε. Ναι, ωραία, ρακετίστε. Μου κάνει. Λοιπόν, λοιπόν εσεί είστε κάποια ηλικία. Βέβαια, όλο και κάτι συμβαίνει και βλέπω κάτι 20 χρόνια με ρακέτε. Στην τηλεόραση, όχι, δεν πάω ω ε, όταν περνάω με το αυτοκίνητο από παραλίες και... Ίσως ξέρω άτομα που παίζουν ρακέτες. Αυτό, αυ, αυτό, 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 ήθελα, να κρύψω. Αυτό. Ίσως ξέρω άτομα που παίζουν ρακέτες και τους οποίους κάνω παρέα. Εντάξει, αυτό, αυτό. Το έβγαλα από μέσα μου, το είπα. Λοιπόν, ίσως να ξέρω κόσμο ο οποίος παίζει ρακέτες και συνεχίζω να τους κάνω παρέα. Μη συντροπή δική τους, μη δική μου. Οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία. Επιστρέφουμε. Σας, κάτι σας κάνει ο χειμώνας. Ωραία. Α πούμε ότι το δεχόμαστε. Α πούμε ότι κάνουμε τα στραβά μάτια. Κατανοούμε το γεγονό ότι λυσάτε για μια εποχή που την έχετε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρο στον κόσμο. Ξέρω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Την Αίγυπτο. Δεν ξέρω, δεν επειδή είμαστε σαύρε, δεν ξέρω. Ε, γιατί μόνο, όπω τα έχει πει και ο Μπιλχίξ, μόνο οι σαύρε χαίρονται τόσο πολύ για τον ήλιο. Έτσι. Λοιπόν, μπορείτε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έρθουν οι τρει μέρε χειμώνα, που, που μα κάνουν να χαιρόμαστε εμεί του χειμωνιάτικου, να μην μα πρίζετε τα σκότια. Τι σα αρέσει το χειμώνα, δεν είναι δυνατόν, τι σα αρέσει το χειμώνα, Κάνει κρύο. το πότε θα βγει ο ήλιο. Τίποτα θα βγει ο ήλιο. Θα βγει σε μια μέρα. Τρει μέρε χειμώνα έχουμε πλέον. Μα περιμένετε στη γωνία, μόλι πέσει η θερμοκρασία κάτω στου 48.000 βαθμού και πάει στου 29. Λε πε, Πότε θα κάνει το καλοκαιράκι πάλι. Πότε θα κάνει το καλοκαιράκι, το Νοέμβριο. Θα κάνει μια στιγμή λίγο κρύο τον Οκτώβρη. 1η Νοέμβρη με 5 Νοέμβρη θα κάνει λίγο κρύο. Θα πάει η θερμοκρασία ω 19. Μην βγείτε με τα, σκουφιά και τα κασκόλ τυλιγμένη. Δεν κάνει τόσο κρύο. Επιτέλου. Μου είχαν πει ότι όταν είχα πάει καλοκαίρι η Ισλανδία, που έχει υπέροχο καλοκαίρι. Έχει συνέχεια ήλιο, γιατί δεν νυχτώνει. Κάνει δύο ώρε βράδυ. Που είναι ούτε καν βράδυ, είναι κάτι, κάτι σαν α πούμε. Και είχε μια σταθερή θερμοκρασία 20 βαθμού. Είναι καλέ. Πήγε στην Ισλανδία το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί δεν είμαι γκουάνα. Γι' αυτό. Δεν θέλω να έχει 38.000 βαθμού και να παίζει ντούφτι σε κάποιο beach bar και να είμαι εκεί πέρα. Αφήστε με. Αφήστε με. Και ναι. Όταν έπεφτε λίγο ο ήλιο ή όταν πήγαινε σε ρογό στα βουνά, είχε μια θερμοκρασία η οταν πηγαινε σε εγω στα βουνα ειχε μια θερμοκρασια η οποια δεν είχε το δύο μπροστά τη. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιατί φορούσε ένα ωραίο windbreaker και ήσουν ακύριο. Λοιπόν, σα παρακαλώ θερμά, όπω εμεί αναγκαζόμαστε να σα ανεχόμαστε εσά του καλοκαιρινού και, και τι καλοκαιρινέ που λυσάτε με τον ήλιο και τι παραλίε και τα λιοβασιλέματα γεμάτα απολαύσει και όλα αυτέ τι μπουρδε. Λοιπόν, δώστε μα και εμά τη χαρά μα στι τρει μέρε που θα κάνει χειμώνα και θα κάνει κρύο και θα κοκκινεί λίγο η μουντούλα σα. That's it. Τρει μέρε που μονή είναι, παιδιά. Long weekend. Έτσι. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Ότι θα κάνετε ένα χειμώνα long weekend. Συνήθω δεν είναι παραπάνω. εγώ σα λέω άντε. Να πάει μια εβδομάδα το κρύο δεν βοηθάνε και οι ειδήσει που έρχεται ε, μέτωπο κρύου και κάνουν για το τέλο του κόσμου. Εθεάδησαν γίγαντες από χιόνι να έρχονται στο δεκανομπέδιο της Αντικής. Κρύφτε τα γυναικόπαιδα σε υπόγεια. Δεν ξέρω τι θα πάθουμε, Παναγία μου. Η θερμοκρασία θα παίζει στο πολικό. 21 βαθμούς. χαμός φορέστε κουβέρτε, τρει κουβέρτε να πάω στον άλλον. Φορέστε μανταλάκια στα αυτιά για να μην σα πέσουν. Κάντε κάτι, σώστε του εαυτού σα. Λοιπόν, παρακαλώ κατά κανάλια. Η κατάσταση είναι ωριακή ούτω ή άλλω. Μην την κάνετε χειρότερη. Αυτό έχω να σα πω. Επιθυμώ αυτό το χειμώνα να τον ευγάλουμε το χειμώνα με όσο το δυνατόν λιγότερη γκρίνια από τους καλοκαιρινούς. Θα μου πείτε δικαίως Μάκι μου, εσύ όλο το καλοκαίρι γκρινιάζει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχω απάντηση. Γκρίνιασα πάρα πολύ και γκρινιάζω πάρα πολύ για το καλοκαίρι. Ναι, αλήθεια αυτό. Αν όμω δεν γκρινιάζει το χειμώνα, υπόσχομαι ότι δεν γκρινιάζω εγώ το επόμενο καλοκαίρι. Ε, ε, ε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο πρωθυπουργό που του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι στην αντιπερικτική προστασία, είναι καλύτερο. Mm. Δεν κατάλαβα. Mm. Εκεί είναι, αυτό είναι. Του χρόνου θα είμαι καλύτερο. Ακολουθώ το παράδειγμα του πρωθυπουργού μα. Του χρόνου μπορεί να σα έπρεξα τη σκότια με την κρίνια μου για το καλοκαίρι. Του χρόνου ούτε μία μέρα δεν θα κρίνιαξω. Θα πω, ΟΠ! Καλοκεράκι! Ωραία Παναγία μου! Αυτά είναι! Έφτασε το καλοκεράκι, αγαπημένη μου περίοδο. Να περάσετε καλά στου παραλίε και στου ήλιου. Να, να ηλιοκαίγεστε και να κάνετε απλωτέ και πεταλούδε και τέτοια. Δεν θα γίνει αυτό, αλλά ακολουθώ τα παραδείγματα ε, τη κρατική μηχανή. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουν ο Μάκης Πασμακόπουλος και μάλλον θα παραμείνω. Δεν παίρνω κιόρκο. Γεια σας. Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παρασυμακόπουλο και που το ακούσατε δεν καταλάβατε. Άντε,